Το κάθε άντρα αυτό. 8 φορές αντοχές. Βγαίνω έξω και τρέχουν όλοι από πίσω. Τρέχεις και τους... Για λέει, πες, πες. Όχι, όχι, δεν τρέχω. Αυτοί τρέχουν. Τρέχουν να απομακρυνθούν από σένα. Όχι, δεν φούνε σε μένα. Ξέρω με τις 8 φορές, ας μην πως... Ναι, όπως κυνηγάει. Γελάει. Άρε, χρήσε αυτό το γέλιο σου. Στον παράδεισο με στέλνει. Οι 8 φορές. Κάρι μου το πρωτή. 8 φορές. Μπορεί να φανεί στο μυαλό μου. Τι να κάνω. Αυτό έγινε μία φορά από σπόντα ή και άλλες φορές. Όχι, δεν έγινε μία φορά, είναι πολλές φορές. Εντάξει, η ώρα είναι περασμένη, επιτρέπετε να το πούμε αυτό, μιλάει ελεύθερα. Δεν είπα ότι ντρέπομαι, καθόλου δεν είμαι. Τώρα πόσο καιρό έχεις να δεις οχτάρια? Τώρα έχω πολύ καιρό γιατί λείπει ο δικός μου. Είδες, τα φάγες μαζεμένα. Α, μπράβο, το κατάλαβε. Ναι, έτσι είναι αυτά. Ξέρεις, τη ζωή σου λέει, ας πούμε, το πεπρωμένο λέει. Ας πούμε, η ζωή της Χρύσας είναι από εκεί μέχρι εκεί, θα κάνει τόσα οχτάρια. Αλλά αν τα κάνει όλα μαζεμένα, είναι σαν να έχεις λεφτά στην τράπεζα. Έχεις, ας πούμε, 1 εκατομμύριο καταθέσεις, τα τρως ένα μήνα. Ναι, αλλά το υπόλοιπο της ζωής είναι μπατήρι. Όταν έχεις, οχτάρια. Ναι, έπρεπε να φροντίσεις να αφήσεις κάτι να αποταμιεύεις, να έχεις για μετά. Τώρα γιατί σταμάτησες, αν επιτρέπετε? Αφού λέω ότι λείπει για δουλειά. Λείπει για δουλειά. Έχει φύγει, δεν είναι εδώ. Α, είναι ναυτικός. Όχι, κάνει εργασία που λείπει για πολύ καιρό από το σπίτι. Για 2 μήνες, 3. Το οποίο πάω και τον βρίσκω εγώ. Είμαι έρθει εδώ σπίτι. Σωστό, σωστό. Και αυτό γιατί να περάσει. Εντάξει, αυτό τι να κάνω, αφού είμαι μόνη μου. Τα λέω το πιπέρα. Έτσι είναι η ζωή, πρέπει να αντέξει και σε αυτό. Κουράγιο. Κουράγιο. Εγώ που το θέλω όμως θα γίνει. Ορίστε. Εγώ που το θέλω και. Εσύ που θέλεις. Που το θέλω, ναι. Αυτό γιατί είναι ένα. Κακά τα ψέματα. Ναι. Εγώ δεν τρέβομαι να το πω. Είμαι σεξουαλική γυναίκα. Αυτό φαίνεται από τη φωνή σου. Ήθελα να σου το πω, αλλά κρατήθηκα λίγο να μην το προκαλέσω την τύχη μου. Είμαι και... σεξουαλική γυναίκα και το... δεν ξέρω. Ωραία. Δεν προχωρήσω. Υπάρχουν τρόποι όμως, γυναίκα μου. Αγαπημένη. Εντάξει, υπάρχουν, αλλά τέτοιοι τρόποι δεν μου αρέσουν. Πού πήγε το μυαλό σου, να δω αν σκεφτόμαστε. Υπάρχουν τρόποι να το κάνει η γυναίκα μόνη της. Κατάλαβα τι θα πεις. Είναι ένας τρόπος αυτός. Υπάρχει όμως και... μόνη σου, γιατί? Δεν είναι κακό? Γελάει, άρε γέλιο, ωραίο. Πες μου όμως, είναι κακό? Όχι. 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 Θα σκέφτεσαι τον αντρούλη σου? Όχι, είναι στο τηλέφωνο. Α, υπάρχει τρόπος. Αφού τα άσε, τα ξέρεις. Έλα, κάτσε, λοιπόν, κακό είναι στο τηλέφωνο. Όχι, βέβαια. Το πιο ωραίο και από το τηλέφωνο. Πω, πω, σε μια κλίση θα ήθελα να ήμουν ανάμεσά σας. Να μπεις εμβόλυμα, Κώστα. Ναι, όχι, αυτό με το τηλέφωνο είναι καταπληκτικό. Είμαι η κόρη μου, καλά λέει, Γεωργιά. Η κόρη σου. Έφερε το κόρη μαζί. Τι είπε? Δεν άκουσα. Είναι εγκαιστικό. Γελάω με τη Γεωργία που γελάει. Τι να κάνει η Γεωργία? Όλοι τα γνωρίζουν αυτά. Φοβερή, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Έχουν φροντίσει οι επιστήμονες. Ξέρεις, κάποτε πώς ξεκίνησαν τα. Δεν ακούω επιστήμονες εγώ. Μ' ακούς τώρα? Όχι, όχι επιστήμονες. Κάποτε οι γυναίκες. Ναι. Είχαν προβλήματα, έτσι. Είχαν νευρικές, ήταν κτλ. Μιλάμε τώρα πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Ναι. Και πηγαίναν στο γιατρό για αυτό το πρόβλημα και ο γιατρός υποχρεωνόταν με το χέρι να τις ικανοποιήσει. Αλήθεια. Μιλάω σοβαρά. Δεν το ξέρω, δεν έχω ακούσει. Όχι, όχι, ναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Αν έχει. Είναι ευτυχισμένο ο γιατρός. Όχι, δεν ήταν καθόλου ευτυχισμένο. Είχε πάθει αγκύλωση στο χέρι του. Γιατί κάποιες γυναίκες. Αυτό μπορεί να το είχε πάθει, ναι. Ήθελε να κάνει ικανοποίηση μόνο του. Ναι. Κι όμως και αυτός εφήβρε το. Πώς τον λένε, αυτό το. Το δονητή. Το δονητή. Ναι, για καθαρά ιατρικούς λόγους. Αυτά είναι επιστημονικά που λέω τώρα, έτσι. Αυτό δεν μ' αρέσει όμως. Ο δονητής. Ναι. Αχ, ναι, περιορέξιο. Τη δουλειά του. Γιατί όμως, δεν σου αρέσει έτσι. Αυτό κάνει τη δουλειά του, άλλες γυναίκες το θέλουν, άλλες δεν το θέλουν. Τι πάει. Ναι, ναι. Εδώ το ήθελε ένας άντρας. Μου πήρε ένα μήνυμα, μου έστειλε ένας άγνωστος άνθρωπος και μου λέει: έχω 2 δονητές. Θέλω να μου κάνεις, να μου βράνεις. Σοβαρά, να σε πληρώνω, να σε ακριβοπληρώνω. Ήρθε κάποιος και σου πούλαγε δονητές στο σπίτι. Είχε 2 δονητές. Όχι, ήρθε, εγώ είχα έψαχνα για δουλειά. Ναι. Και αυτός ο ένας κύριος μου πήρε τηλέφωνο. Ναι. Μου λέει, σε θέλω για δουλειά. Εντάξει, όταν άκουσα για δουλειά, εγώ την ήθελα τη δουλειά.
Όταν μου είπε για δουλειά, του λέω: τι δουλειά θα έχει, λέει: ξέρεις, έχω δύο δονητές στο σπίτι. Θα σε πληρώνω αδρά. Αδρά. Τα έργα σου θα μου βάζεις εσώρουχα string. Θα με δίνεις εσύ, μου λέει. Γυναικεία, αυτό που λέω είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Ναι, ναι, ναι. Έγινε τώρα, πέρσι. Θα σε πληρώνω καλά και θα μου βάζεις το δονητή. Είμαι 55 χρόνο άντρας μου, δεν είμαι. Πόσο, πόσο? 55 χρόνων είναι αυτός. 55. Θα τον λέω, δίνει, ορίστε, έτσι, ναι. Ορίστε, τι είπες, του λέω, τι είναι αυτό που είπες. Ανομαλιά θα το όλοι άντρες, τελικά. Τι είναι αυτό το χάρι, του λέω. Μου λέει, έλα και δεν θα χάσεις, θα σε πληρώσω. Εννοείται. Δεν θα κάνεις τίποτα, απλώς θέλω να βάζεις αυτό το πράγμα. Ναι. Και? Όχι, όχι, σταμάτησε. Τον έβρισα στο τηλέφωνο εγώ και τελειώσει η υπόθεση. Έτσι. Αντρέα, να μπες και εσύ στην κουβέντα μας, αν τώρα. Καλά, ανώδυνη δουλειά, έτσι. Έλα, Αντρέα. Καλησπέρα. Καλή σου εσπέρα, sorry, μιλάμε τώρα εδώ με την Χρύσα, λέμε διάφορα. Ναι, έπεσα πάνω στη συζήτηση, εντάξει, ναι. Αλλάζουμε τη συζήτησή μας, μην ανησυχείς. Αλλάζουμε, ναι. Όχι, δεν έχω πρόβλημα, εντάξει. Θα συζητήσουμε. Ωραία, ωραία. Άμα θέλεις μπορείς να κάνεις και εσύ μια ερώτηση στη Χρύσα, είναι ανοιχτή, να λέει. Ερώτηση στη Χρύσα, τι ερώτηση να κάνω. Μίλησε για κάτι οχτάρια πριν, κάτι δυνατά ρεκόρ κι αυτά. Ναι, αρχίζει και αισθάνεσαι και λίγο, ξέρεις. Περίεργα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, τα ρεκόρ τα κάνει ο άντρας, εγώ νομίζω, δεν τα κάνει η γυναίκα. Λάθος κάνεις, αν δεν κάνει η γυναίκα παιχνίδι, νομίζω. Απάντησε τώρα, εδώ σε θέλω. Εγώ συμφωνώ μαζί σου πάντως. Αν δεν κάνει η γυναίκα παιχνίδι, δεν πάει ο άντρας να κάνει οχτάρια μετά. Τι είπες, Αντρέα? Εγώ ξέρω ότι ο κουβάς χαλάει, δεν χαλάει το πηγάδι. Τα ρεκόρ τα βαράνε οι άντρες. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή το χταράκι θα το βαρέσει ο άντρας. Αν έχει διάθεση η γυναίκα. Από τη γυναίκα εκπέμπτει όμως, αυτό λέω. Είναι σεξουαλικό, να είναι σεξουαλική η γυναίκα, είναι. Αυτό ξέρω τι λέω εγώ, ότι εξαρτάται από τη γυναίκα. Αυτό που θέλει να πει ο Αντρέας είναι ότι. Είναι σημαντικό, αλλά ο άντρας είναι. Πού θα δώσει. Η Γεωργία δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό. Νομίζω ότι τα πάντα είναι σχετικά. Δηλαδή αυτό που μας λέει ο φίλος μου είναι σχετικό. Ναι, έχει αλλά ο κουβάς και... λέει χαλάει. Γιατί να τον περιγράψουμε σαν κουβάς? Αφού σαν κουβάς είναι. Μπαίνει, βγαίνει. Οι κουβάδες, μέσα στο πηγάδι. Μιλάμε για πηγάδι τώρα, μη σαλτάρεις. Κατεβαίνει. Και ο Λευγές χαλάει κάποια στιγμή. Το σκηνή, τρίφεται. Μα και ο Λευγές χαλάει. Ανεβαίνει. Κάποια στιγμή έχουμε παρόν σε μια τέτοια. Ναι, παρόν. Σε μια τέτοια κατάσταση. Κόπηκε το σκηνή, χάσαμε τον κουβά. Σε ποια φάση κόπηκε? Βαρύ. Ανέβα, κατέβα, μπες, βγες. Δεν θέλει πολύ. Κλακ, τέλος. Πάει ο κουβά. Γι' αυτό σε ρώτησα, πού κόπηκε? Στη μέση. Μ' αρέσει που ρωτάει η Γεωργία. Αντρέα. Να σου πω κάτι. Μου λέει πράγματα τα οποία. Άγνωστα σε σένα. Όχι, γιατί πού ζω εγώ? Προσπαθώ. Εγώ βασικά σε γνωρίζω ακόμη. Ναι. Δεν έχουμε προλάβει να γνωρίσουμε. Και προσπαθώ να φτιάξω τη διάθεσή σου, αν έχεις καταλάβει. Δεν έχουμε προλάβει να γνωριστούμε. Και με βοηθάει πάρα πολύ. Θα το κάνουμε λίγο αργότερα. Έχουμε τη Χρύσα και τον Αντρέα τώρα. Μίλα με τον Αντρέα λίγο που πήρε για σένα τηλέφωνο. Ποιος, η Γεωργία? Ο Αντρέας. Όχι, δεν πήρε. Εντάξει, εγώ πήρα τηλέφωνο να συζητήσουμε, να κάνουμε κουβέντα. Απλά έπεσα τώρα στη συζήτηση. Πες μου, όχι. Πες αυτό που ήθελες εσύ. Αντρέα, πες αυτό που ήθελες εσύ να πούμε. Έλα να συζητήσουμε αυτό που ήθελες εσύ. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Απλά κουβέντα κάνουμε. Εντάξει. Κάνε, μας ερωτήστε. Τι θέλεις να ξέρεις, τι θέλεις να μάθεις, τι θέλεις να σε ρωτήσουμε, τι θες να μας ρωτήσεις. Γιατί εγώ έχω τη Χρύσα και μετά τα οχτάρια της. Μας έχει κάνει. Μας άφησε λίγο. Ναι, τώρα δεν αισθάνεσαι λίγο κόμπλεξ? Εγώ. Όχι μόνο, εντάξει. Εγώ, για ποιο λόγο? Όχι, όχι, εγώ. Α, γιατί να κομπλάρεις? Τώρα, να φτάσεις. Γιατί δεν να κομπλάρεις, γιατί λεβέντη μου. Να φτάσεις 8 φορές, ας πούμε, εντάξει.
Έχουμε βαρέσει και παραπάνω από 8 φορές. Απλά αυτό που έλεγε πριν ότι οι σεξουαλικές γυναίκες είναι. Μπράβο. Κουστάρεις και αυτά. Mm. Ναι, μπράβο. Η σεξουαλική γυναίκα είναι που μετράει, που δίνει το. Τη ροή στο παιχνίδι. Τη ροή στο παιχνίδι. Όταν έχει σεξουαλισμό, μπορεί να το κάνει τον άντρα. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα είναι. Αυτό που λέω και έγινε. Είναι που ξεκινάει, είναι που ο ερωτισμός που έρχεται μια γυναίκα και ξεκινάει το παιχνίδι. Αλλά πάνω στην πράξη και όλο αυτό είναι ο άντρας που δίνει τα. Δεν είναι που ανεβάζει τα τσιμπέτ, καταλαβαίνεις περισσότερο. Αλλά και η γυναίκα αποδίδει. Ναι, εντάξει. Μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν. Ωραία τα λένε. Τις αρέσουν, λέει. Ωραία τα λέει, όχι, έχει δίκιο. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Μια γυναίκα, ας πούμε, εδώ, αυτό που θέλει να πει ο Αντρέας, είναι ότι η γυναίκα και να μην έχει διάθεση, για παράδειγμα, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να κάνει και μια πιθανή προσποίηση, ξέρω εγώ τι, προκειμένου να ικανοποιήσει τον άνθρωπό της. Αλλά ο άντρας, ας πούμε, δεν μπορεί να το προσποιηθεί. Α, μπράβο. Ναι, έχεις δίκιο. Κατάλαβες, αν η ψυχολογία του άντρα είναι μηδενική. Δεν μπορεί, ας πούμε, να τις κάνει χατήρι. Εντάξει, ρε γυναίκα μου, ξέρω εγώ τι. Να φτιάξει το πλαίσιο, να νιώσει. Ναι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άρα λοιπόν ο άντρας είναι σε πιο. Εμένα πάντως μου έχει τύχει να είναι ο δικός μου άντρας σε κακιά ψυχολογία. Σε παλή κακή ψυχολογία. Και τον έχω κάνει και έχει. Πετούσε. Γι' αυτό τώρα εργάζεται έξω από το σπίτι, μάλλον. Δεν πειράζει, πάει μέρα, δεν έχω πρόβλημα τώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποιο? Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να κάνεις τον άντρα εκεί που είναι χάλια, να τον κάνεις να ανέβει και να δώσει γκάζι, είναι το πιο σημαντικό. Ναι, ήταν. Το πετυχαίνει. Δύο μέρες δεν κουνιόταν, δεν μιλιόταν, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δεν μιλάει, φοβερή. Φοβερή. Εγώ τον έκανα όμως και πηδούσε. Αυτό είναι, αυτό είναι. Στην κυριολεξία. Απλά εγώ λέω ότι. Α πούμε, έχουν βγει φάρμακα. Έχουν βγει φάρμακα τα πιάκρα και τα αυτά. Είναι για τους άντρες, δεν είναι για γυναίκες. Καταλαβαίνετε. Έχουν βγει διάγκρα, λέει, και για γυναίκες. Ναι, για γυναίκες. Θα ήταν στην τηλεόραση κι εγώ. Δεν ξέρω. Ποια είναι η ηλικία σου, Αντρέα? Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό. 30 χρονών είμαι. 30 είσαι? Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω για τα Viagra, αν είναι αποτελεσματικά, αλλά δεν θα ξέρεις εσύ. Πού να το ξέρει το παιδί. Πού να το ξέρεις. 30. Νεότατος είμαι. Τι ξέρεις? Ούτε και εγώ το ξέρω. Εσύ δεν έχεις πάρει τίποτα χρήσα? Όχι, όχι, και πρόμπτω δεν παίρνω. Ναι, ρε, είναι, ξέρω εγώ τώρα. Δηλαδή, να σε ρωτήσω. Πες μου. Να σε ρωτήσω, τα Viagra δηλαδή οι γυναίκες που βγαίνουν, τι τους διεγείρει δηλαδή, τι. Δεν ξέρω να σε ρωτήσω. Κάπως έτσι. Το διάβασα κάπου, δεν μπορώ να το πω. Αύξηση της όρεξης, της σεξουαλικής διάθεσης. Όχι, όποτε πάω να μιλήσω. Είναι γιατί αποφασίζεις να μιλήσεις αυτό, μη μας φανταστείς κιόλα. Μου έκλεισε Γεωργία το φίλο μου, που μίλαγα. Όχι, για λέει, γιατί είναι αυτό που είπες με το Viagra. Προκαλούν αύξηση όρεξης και της διάθεσης, ναι, της συναισθηματικής, αλλά κυρίως της όρεξης, δηλαδή, πώς να σου το πω, της σεξουαλικής. Γιατί εμείς οι γυναίκες μερικές φορές, ξέρεις, πέφτουμε. Έχετε πονοκέφαλο. Έτσι το ονομάζουμε. Ναι, έτσι, όχι, έτσι, ναι. Πονοκέφαλο, ναι. Έχετε πονοκέφαλο. Ναι, δεν έχετε αυτή τη διάθεση, την όρεξη. Δεν είμαι καλά. Πονάει το κεφάλι μας. Το έχεις πει πολλές φορές. Το είπαμε τώρα που και χρήση. Ναι, ναι, αυτό κουράζει τον άντρα, ξέρεις. Αν πονάει το κεφάλι σου μία, πονάει το κεφάλι σου δύο. Αν το κουράζει, δεν λες τίποτα. Ναι, κουράζει πάρα πολύ. Δεν σας βολεύει. Γιατί. Όχι. Πονάει το κεφάλι, μετά ο άντρας παρετείται. Λέει, εντάξει, μην ξαναρωτήσω, θα πονάει το κεφάλι της πάλι. Εμείς δεν το όταν μου λέει εμένα όμως πονάει το δικό το κεφάλι, τον αφήνω κι εγώ. Να το. Ναι, πονάει το δικό το κεφάλι. Κάτι τώρα θα βγάζω. Και όταν αυτό θέλει να μην πονάει το δικό μου. Τότε του κάνω και εγώ κόψες. Ναι, μου θυμίζει ένα τραγούδι του Μιλιόκα. Ναι. Το Σάββατο μπορείς, όχι. Όχι. Όχι, την Κυριακή μπορείς. Την Κυριακή μπορείς, όχι. Ναι, ναι. Να σου πω, πολύ επίκαιρο τραγούδι αυτό. Γιατί? Ναι, ήταν ωραίο τραγούδι αυτό. Όχι τώρα, τώρα μας βολεύει. Γιατί μας βολεύει? Γιατί βρίσκουμε υπεκφυγές. Δηλαδή, να πεις ότι δεν θέλω και τέτοια. Δεν χρειάζεται τώρα, όλοι τη βρίσκουν μόνοι τους. Λες. Τι τώρα, σίγουρα.